Αν τους προηγούμενους 6 μήνες είχε αξιοποιηθεί στρατηγικά ο χρόνος, ίσως η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος στην Ελλάδα όσον αφορά την επιδημία να ήταν καλύτερη, τονίζει στον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο αναπληρωτής καθηγητής πνευμονολογίας και επικεφαλής των κλινικών COVID στο παλαιότερο νοσοκομείο της χώρας, τον Ευαγγελισμό, Γιάννης Καλομενίδης. Προκειμένου κανείς να προχωρήσει την περίοδο της πανδημίας που κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει και με τι ένταση για κάθε περίοδο, πρέπει να φροντίζει ταυτόχρονα δύο πράγματα. Ένα, να ελέγχει, να περιορίζει τη διασπορά μες στην κοινωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να την μηδενίσει, έτσι, όπως φαίνεται, ας πούμε, ο κορονοϊός θα υπάρχει ό,τι και να κάνουμε. Να την μηδενίσει, όμως, να την κρατάει περιορισμένη με έναν τρόπο διαχειρίσιμη τη διασπορά. Και το δεύτερο, ειδικά, βέβαια, εδώ να πούμε, στοχεύοντας ειδικά πληθυσμούς που ξέρουμε πλέον ότι νοσούν πιο βαριά και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν. Και η δεύτερη παράμετρος είναι να αντιμετωπίζει ό,τι ξεφεύγει, ό,τι στους ανθρώπους δηλαδή, τελικά παρόλα την προσπάθεια, παρόλη την προσοχή, μολύνονται και αρρωσταίνουν και κινδυνεύουν. Ο καθηγητής υγιεινής στο Πανεπιστημίο Πατρών και πρόεδρος των Βιοεπιστημόνων Ελλάδος, Απόστολος Βανταράκης, μιλώντας στον 984, επανέλαβε με ένταση ότι ο μονόδρομος του lockdown, όταν το σύστημα σε νοσοκομεία, κλινικές και μεθ είναι στο αμήν, μπορεί πρόσκυρα να ανακάψει την πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας για να μην καταρρεύσει. Οι σκηνές που άκουσα ότι στείνονται στα νοσοκομεία απ' έξω είναι συνθήκες Ιταλίας που έγινε όμως στην αρχή, που δεν γνωρίζαμε. Οπότε θέλω να πω ότι ναι, μεν εφαρμόζουμε τα πάντα τώρα, δεν έχουμε κι άλλη λύση. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε άλλη λύση να μπορούσε να προταθεί. Ανεξάρτητα αν διαφωνώ, όπως ξέρετε, κάθετα με το lockdown, με τη φιλοσοφία του lockdown, για κοινωνικούς και για λόγους δημόσιας υγείας, γιατί δεν θα μειώσει τα κρούσματα. Όσο λέει ο κύριος Ιωαννίδης, θυμάστε την άλλη φορά στην εκπομπή σας, ότι δεν μειώνει τα κρούσματα με το lockdown. Δίνουμε χρόνο ουσιαστικά στις μεθ. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε.